1992 είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον και το κεφάλαιο ΙΑ. ΙΑ 1. Σελίδα 892 κατά Μάρκον Ευαγγέλιον με τη χάρη του Χριστού. Και ότε πλησιάζουσιν εις Ιερουσαλήμ εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς: «Υπάγεται στην κόμην την κατέναντι ημών και ευθύς εις ερχόμενης αυτήν θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων επί το οποίου δις άνθρωπος εκάθισε, λύσατε αυτό και φέρατε. Και αν είπε προς εσάς της, διατί κάμνετε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού και ευθύς θέλει αποστείλει αυτό εδώ. Και υπήγον και έβρον το πολλάριον δεδεμένων προς την θύραν έξω επί της διόδου και λίουσιν αυτών. Και την έσ των εκεί ισταμένων έλεγον προς αυτούς, τι κάμνετε λίοντε στο πολλάριον. Ιδέ είπαν προς αυτούς καθώς παρήγγειλε ο Ιησούς. Αφήκαν λοιπόν αυτούς. Και έφερον το πολλάριον προς τον Ιησούν και έβαλον επ' αυτού τα ημάτια αυτών και κάθισεν επ' αυτού. Πολλοί δε έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωναν εις την οδόν. Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και στο Ιερόν, και αφού περιέβλεψε πάντα, επί δύο ώρα ή το ήδη προς εσπέραν, εξήλθεν εις Βηθανίαν μετά των 12. Και τι επαύριον, αφού εξήλθον από Βηθανία σε πείνασε και ειδών μακρόθεν σικήν έχουσα φύλλα, ήλθεν άντυχον έβρι τι εν αυτή και ελθόν επ' αυτήν ουδέν έβρεν ημι φύλλα, διότι δεν είτο καιρός σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου. Και οίκουν τότε τούτο οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος δια το ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη, σεις δε εκάματε αυτόν στις πύλεων ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πως να πολέσωσιν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ότε έγινεν εσπέρα, εξήργετο έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες είδον την σικήν εξηραμένη νεκριζών και ενθυμηθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, Ραβή, ιδέ η σική την οποίαν κατηράστης εξηράνθη. Και απεκρίθη ο Ιησούς και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, εάν έχετε τι κατάτινος, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Και έρχονται πάλι εις Ιεροσόλυμα και ενώ περιεπάτη εν το ιερό, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και λέγουν προς αυτόν, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα και τι σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην δια να πράττεις ταύτα. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει κι εγώ έναν λόγο και αποκριθείτε εμή και θέλω σας υπεί εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Το βάφτισμα του Ιωάννου εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων, αποκρίθητε εμή. Και διελογίζοντο καθεαυτούς λέγοντες, εάν είπομε εξ ουρανού, θέλει πει, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε σε αυτόν, αλλά αν είπομε εξ ανθρώπων, εφοβούντο των λαών, διότι πάντες είχον τον Ιωάννην ότι το όντι προφήτης. Και αποκριθέντες λέγουσι προς τον Ιησούν, δεν εξεύρωμεν.
Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, ουδέ εγώ λέγω προς εμάς, εν ποιε εξουσία πράττω ταύτα. Και έργησε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμών και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργων και μίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι διεπιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνων λιθοβολήσοντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλι να απέστειλε άλλων και εκείνοι εφώνευσαν και πολλούς άλλους τους μεν έδιραν τους δε φώνευσαν. Έτι λοιπόν έχων ένα ιόν αγαπητών αυτού απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον λέγον ότι θέλω συνεντραπή των ιών μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπαν προς αλλήλους ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε ας φωνεύσομεν αυτόν και θελήστε ημών η κληρονομίαν. Και πιάσατε σε αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν της οφθαλμής ημών. Και εζήτου να πιάσω στην αυτόν και φοβήθησαν τον όχλον, επειδή εννόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν και αφήσαντε σε αυτόν, ανεχώρησαν αμήν. Ήρθε πλέον η ώρα να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό το οποίο αποκάλυψε ο Θεός στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και προφήτευσε με παρησία ο Ιωάννης προς όλους τους μαθητάς του και προς πάντας όσους ήρχονταν για να βαπτιστούν υπ' αυτού το βάπτισμα της μετανοίας, πιστεύοντες στο κήρυγμα του Ιωάννου ότι μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ήλθε λοιπόν ο καιρός της τελευταίας βδομάδος, όπου όπως το αρνίον του Πάσχα την δεκάτη του πρώτου μηνός εξελέγεται υπό των Ιουδαίων για να αποτελέσει τον αμνόν που θα σφαγιαστεί για τις αμαρτίες τους. Έτσι λοιπόν και ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Υιός του Θεού, την δεκάτη του πρώτου μηνός, ημέρα Κυριακή, εισήλθε για να παραδοθεί στην πραγματικότητα στον κρίνοντα δικαίως, αλλά στο φαινόμενο, στους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους πρεσβύτερους, για να θανατωθεί, όχι γιατί υπήρξε αμαρτωλός, καθώς είναι γεγραμμένο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά για να διατηρήσει την αναμαρτησία του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, νικώντας και πάλι το διάβολο που ήρθε για να φέρει σε αυτόν τους τελευταίους πειρασμούς πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί λοιπόν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, που διετήρησε ο Ιησούς Χριστός τον αγιασμό του και την καθαρότητά του, όταν είπε «Τετέλεστε, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου Πάτερ», εκεί σύντριψε το κεφάλι του διαβόλου, ώστε από τότε άνθρωπος αναμάρτητος, Υιός ανθρώπου, κατάφερε και νίκησε το διάβολο, σύντριψε το διάβολο, ώστε να μπορεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, που επικαλείται το όνομα Αυτού, που στέκεται στην παρουσία Αυτού, να μπορεί εν το ονόματι Εκείνου να συντρίβει το διάβολο. Αυτές τις μέρες λοιπόν, Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή, θα διαβάσουμε μαζί και θα δούμε αυτό το όμορφο σχέδιο της τελευταίας εβδομάδος. Μπήκε με εξουσία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η εξουσία την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός ήταν να θεραπεύει, να ελευθερώνει τους δικαίους εχμαλωτιστέντας από την αμαρτία ανθρώπους που τον πλησίαζαν, ακόμη να ελευθερώνει από το διάβολο και σατανά τους δαιμονιζομένους και εν πάση περιπτώσει με κάθε τρόπο να ευεργετεί τους ανθρώπους.
Τώρα όμως, την Κυριακή, κατά τας γραφάς, κατά το Λόγο του Θεού, θα μπει σαν ερχόμενος βασιλεύς. Και μάλιστα, για να εμφανιστεί σαν ερχόμενος βασιλεύς, ο Θεός προγραμμάτισε, σχεδίασε το φοβερό αυτό θαύμα του Λαζάρου, τον οποίον την τετάρτη μέρα του θανάτου τον ανέστησε, ώστε έγινε γνωστό σε όλους αυτό το μοναδικό θαύμα και όλοι επίστησαν, τουλάχιστον καταρχάς, ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο ερχόμενος βασιλεύς, τον οποίον όλοι περίμεναν. Και έτσι λοιπόν εισήλθε πράττοντας το θέλημα του Θεού. Έπρεπε να εισέλθει κατά το Λόγο του Θεού, καθώς ήταν γεγραμμένο, χαίρες φόδρα θύγατερ Σιών, αλλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ, γιατί ο βασιλεύς σου έρχεται προς εσέ Ιερουσαλήμ, θύγατερ Ιερουσαλήμ, δίκαιος, χωρίς ανομία, σώζον, με απόλυτη εξουσία σωτηρίας και ελευθερίας των ανθρώπων από το διάβολο και τις αμαρτίες, και τρίτον, ταπεινός, καθήμενος επί όνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Εισήλθε λοιπόν για τελευταία φορά, δεν θα ξαναεισήρχεται στην Ιερουσαλήμ, εισήλθε για τελευταία φορά την τελευταία εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ, αλλά σύμφωνα με το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό χρειαζότανε, είχε ανάγκη για να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, ένα γαϊδουράκι. Ένα νέο γαϊδουράκι, στο οποίο δεν είχε καθίσει ποτέ κανείς. Και η απόλυτη αυτή ανάγκη που υπήρχε στον Ιησού, ώστε να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, γιατί οι ανάγκες του Ιησού που είχε εδώ στη γη ήταν μόνο για την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και έπρεπε να βρει τρόπο να πραγματοποιηθεί αυτό, και βέβαια ο Πατέρας το είχε έτοιμο, ο Ιησούς το είχε έτοιμο, ώστε στους μαθητάς όταν φτάνανε να μπουνε το Σάββατο, τους λέει πηγαίνετε την Κυριακή στην πρώτη πόλη αυτή που θα δείτε απέναντι, εκεί θα συναντήσετε δεμένο ένα γαϊδουράκι, λύστε το και φέρτε το. Και αν σας πούν γιατί το κάνετε αυτό, να τους πείτε γιατί ο διδάσκαλος το έχει ανάγκη. Και αδελφοί αγαπητοί, όταν υπάρχει ανάγκη για την εκπλήρωση του Λόγου του Θεού, πρέπει να σας τονίσω, τα πάντα είναι έτοιμα. Όταν είναι κάτι που θέλει ο Θεός να κάνει και το έχει ανάγκη για το έργο του Θεού, μη φοβάσαι, το έχει έτοιμο ο Θεός. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας. Γι' αυτό εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό είναι να ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας και να γνωρίζουμε ότι επειδή είναι γεγραμμένο στις περιφάνους αντιτάσσεται στους ταπεινούς δίνει χάρη, εάν μπορούμε να ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους, τότε θα βρίσκουμε χάρη και το έργο του Θεού πια είναι μπροστά μας. Και ο άνθρωπος που παίρνει στερεά απόφαση να υπηρετεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπηρέτης του Χριστού και της Εκκλησίας, να υπηρετεί το Λόγο του Θεού και τους αδελφούς του στην Εκκλησία για όλες τους τις ανάγκες, τα πάντα είναι έτοιμα. Είναι μυστικό πνευματικό αυτό. Εάν θέλεις ο Χριστός να προπορεύεται στη ζωή σου και να ανοίγει δρόμους που δεν μπορείς να τους φανταστείς και να καλύπτει ανάγκες που δεν τις ξέρεις ακόμα, εκ των προτέρων να τις καλύπτει, το μεγάλο μυστικό είναι να αφιερώσεις τη ζωή σου στο Λόγο του Θεού, στον Χριστό και στο έργο του Θεού. Εγώ δεν θα ξεχάσω, σε όλες μου τις ανάγκες ο Θεός ήταν πάντα δίπλα μου, θυμάμαι, βασικές ανάγκες. Κάποια περίοδο είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη δουλειά μου και προσευχόμουν με δάκρυα, γιατί ήταν και πολύ επικίνδυνες καταστάσεις που ο Θεός επέτρεψε. Και μου είπε ο Κύριος, όσο εσύ εργάζεσαι το έργο το δικό μου, εγώ θα εργάζομαι το έργο το δικό σου.
μη πτωούμεθα από τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζονται στη ζωή μας, αλλά να μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι στην απόφαση που πήραμε ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και Κύριος μας σημαίνει τον υπηρετούμε, γιατί είμαστε δούλοι, και Θεός μας σημαίνει τον εμπιστευόμαστε. Από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, μη φοβάσαι, ο Θεός έχει προβλέψει να καλύψει την ανάγκη σου, τις ανάγκες σου, όμως κάνει υπομονή. Γιατί έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε και στις δυσκολίες μας το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Θεού, αλλά και τη βεβαιότητα της επαγγελίας, της ευλογίας του Θεού, ότι βεβαίως όμως σε αυτόν ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Θυμάμαι άλλη μια φορά είχα πρόβλημα με τα παιδιά μου, γιατί πάντα τα παιδιά όταν μεγαλώνουν εκεί στην εφηβεία, άντε με το σχολείο, άντε με το... όλα είναι μέσα στη ζωή, αδερφοί. Από όλα θα μας περάσει ο Θεός. Και πάλι είχα πάει στον Κύριο και προσευχήθηκα και λέω, Κύριε, τα παιδιά μου. Και πάλι ο Κύριος μου είπε, όσο εσύ υπηρετείς τα παιδιά μου, εγώ θα υπηρετώ τα δικά σου τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπηρετούμε, να εργαζόμεθα κατά το θέλημα του Θεού. Όχι κατά το θέλημα το δικό μας, όχι όπως εμείς νομίζουμε, όχι δηλαδή να περπατάμε εν φαντασία, αλλά να περπατάμε με στερεά βήματα πάνω στο Λόγο του Θεού και πάνω στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή να φυλάτουμε τις εντολές του και να πράττουμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Αυτό σημαίνει να φυλάτουμε το γεγραμμένο Λόγο του Θεού και να περπατάμε, να πράττουμε αυτά που αρέσουν στο Θεό, που μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο θα έχουν αυτή τη φανέρωση και την αποκάλυψη. Προσοχή, δεν εργαζόμαστε όπως θέλουμε, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν θέλουμε ό,τι θέλει η καρδιά μας, εργαζόμαστε και κάνουμε και η καρδιά μας πρέπει να θέλει αυτό που θέλει ο Θεός και μας το αποκαλύπτει με τα πάσης βεβαιότητος μέσα από το Λόγο Του και μέσα από τη φανέρωση, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα λοιπόν με μεγάλη εξουσία μπαίνει μέσα, αφού του έφεραν οι μαθητές το γαϊδουράκι, και εισήλθε και φάνηκε η εξουσία την οποία είχε από το πως όλα τα ιεροσόλυμα ξεσηκώθηκαν, τον περίμεναν φωνάζοντας ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι του Κυρίου, του Ιεχωβά, που ήταν ο Θεός τους. Ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία, πάλι εν ονόματι του Κυρίου. Ερχομένη βασιλεία, ποια βασιλεία? Του πατρός ημών του Δαβίδ, γιατί θα ήταν Υιός Δαβίδ. Οσανά εν της υψίστης, και η δοξολογία απευθύνεται από όλο το λαό στον ουρανό. Βέβαια, αυτό που έβλεπαν τα μάτια του δεν του έδωσε λανθασμένες εντυπώσεις του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί που φώναζαν σήμερα ευλογημένος ο ερχόμενος, σε λίγες μέρες όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όταν θα εκδικάζεται την Πέμπτη όλο το βράδυ, τότε αυτοί θα, το πλήθος θα μεταστραφεί και θα φωνάζουν άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, ένας άνθρωπος αν δεν έχει αναγεννηθεί, αν δεν έχει πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, βαφτιστής εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και ακόμη περισσότερο εάν δεν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο για να λάβει δύναμη, εύκολα μεταφέρεται από τη μία σκέψη στην άλλη, από τη μία άποψη στην άλλη, και αυτό αποδεικνύει ότι είναι απολύτως σαρκικός. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν περπατάει εν φαντασία, πότε λέω αυτό, πότε λέω τ' άλλο, πότε κάνω αυτό, πότε κάνω τ' άλλο.
Πότε πιστεύω αυτό, πότε πιστεύω το άλλο. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε λάθη, αλλά και τα λάθη μας θα τα διορθώσουμε πάντοτε με προσευχή, εξήτηση και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αφού λοιπόν εισήλθε στα Ιεροσόλυμα, κατευθείαν εισήλθε εις το Ιερόν, κοίταξε με την εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός αυτής της ημέρας και όλες τις τέσσερις πρώτες μέρες, 10, 11, 12, 13 και 14, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Πέμπτη βράδυ θα συλληφθεί. Απόλυτη εξουσία σε όλα, όπως θα δούμε. Γιατί προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν, προσπάθησαν να τον ονειδήσουν, προσπάθησαν να τον δελεάσουν, αλλά όμως ήταν σαν τον Αμνών, τον οποίον οι Ιουδαίοι εξέλεγαν για να θυσιάσουν τη 14η του μηνός στον Κύριο, και το δοκίμαζαν 4 ολόκληρες μέρες εάν αποδειχθεί άμωμον. Και πράγματι όλες αυτές τις μέρες θα δοκιμαστεί ο Κύριός μας και θα αποδειχθεί ότι είναι άμωμος, όπως θα δούμε σήμερα και τις επόμενες αυτές τις μέρες. Μπαίνοντας λοιπόν στο Ιεράο με την εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός, περιέβλεψε και έφυγε, γιατί ήταν αργά τη νύχτα, και έτσι πέρασε η μέρα της Κυριακής. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, εξήλθε εις Βιθανία μετά τον 12. Και αφού εξήλθε από τις Βιθανίας, επείνασε και από μακριά είδε μία σικιά που είχε φύλλα, και ήλθε, αν τυχόν έβριεν αυτή, καρπό, και καθώς ήλθε προς αυτήν δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα, διότι λέγει η Γραφή ότι δεν ήταν καιρός των σίκων. Και αποκριθείς ο Ιησούς, αλλά προσέξτε τη λέξη, αποκριθείς ο Ιησούς, δηλαδή του μίλησε η σικιά, θα τολμούσα να πω. Και στον Κύριο μιλάμε με την καρποφορία μας, όχι με τα λόγια μας. Μην αγαπάτε με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Δεν ευαγγελίζουμε με τα λόγια μας, αλλά ευαγγελίζουμε με τη ζωή μας. Δεν εργαζόμαστε το έργο του Θεού με τα λόγια μας, με τη ζωή μας. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα. Και αυτό είναι η λογική σας λατρεία. Ο Θεός δεν αποκρίνεται στα λόγια σου. Με τα λόγια τα πολλά δεν πείθεται ο Χριστός. Δεν ευαρεστείτε με τις όμορφες προσευχές ή τα κηρύγματα ή τις προφητείες. Γιατί πολλοί εκείνη την ημέρα θα πούνε, μας δίδαξες, κηρύξαμε, προφητεύσαμε, επιτιμήσαμε το διάβολο. Και ο Κύριος τι τους απάντησε όταν έκλεισε η πόρτα? Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Η απόκριση στον Θεό γίνεται με τη ζωή μας, στη ζωή μας. Γι' αυτό και μέγας θα ονομαστεί στην ουρανό, όχι αυτός που θα διδάξει, αλλά αυτός που πρώτα θα εκτελέσει και ύστερα θα διδάξει. Όχι αυτός που λέει σ' αγαπώ, αλλά αυτός που αγαπάει με έργο και με αλήθεια. Με έργο πίστης, αλλά και σύμφωνα μόνο με το Ευαγγέλιο του Χριστού, με τον τρόπο που προτείνει ο Λόγος του Θεού. Αποκρίθηκε λοιπόν στη σικιά, επειδή δεν είχε καρπό, και ο Θεός να μας φυλάει, γιατί είναι απαραίτητο ο χριστιανός να έχει καλό καρπό, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, την καλή μαρτυρία παντού, στην εκκλησία, πρώτα στην οικογένεια, ύστερα στην εκκλησία, μετά στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά, και ύστερα ο Θεός θα του δίνει τον καρπό,
των χιλέων του ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Αυτό τον καρπό δεν τον έχουμε, ο Χριστός μας τον δίνει. Αυτό τον καρπό τον οποίο έχουμε και αγωνιζόμαστε να τον έχουμε, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου και η καλή μαρτυρία που επίσης ο Χριστός μας δίνει. Θα αποκριθεί λοιπόν στις προσευχές σου ο Χριστός, αλλά όχι στα λόγια σου, στη ζωή σου. Γιατί αν η καρδιά μας είναι χαλασμένη, δεν έχει σημασία δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Τις περισσότερες φορές όταν χαλάει η καρδιά μας, πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Εγώ σας βεβαιώνω ότι τις περισσότερες έχουμε άδικο. Αλλά και δίκιο να έχουμε, αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Δεν θα απαντάει στις προσευχές σου, δεν θα σε βοδώνει, δεν θα είναι μαζί σου. Αν η συνείδησή μας είναι καυτηριασμένη, γιατί δεν έχουμε μετανοήσει από έργα σκότους, δεν θα απαντήσει ο Θεός. Αλλά και την καρδιά μας και τη συνείδησή μας την καθαρίζει ο Χριστός με το αίμα Του, εφόσον μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε τα λάθη μας και ζητήσουμε από το Θεό ταπεινά να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει. Είδατε αδερφοί πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να έχουμε στη ζωή μας την εύνοια του Θεού. Να ανταποκρίνεται ο Θεός προς ευλογία. Γιατί εδώ ανταποκρίθηκε στο ότι δεν είχε καρπό η σικιά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, βέβαια δεν ενδιαφέρεται για τις σικιές ο Θεός. Να αποκρίνεται και να ανταποκρίνεται στην καρποφορία μας. Και η σικιά, θα τολμούσα να πω, ήταν δικαιολογημένη γιατί δεν ήταν καιρός καρπών. Άρα ανοήτως έπραξε ο Θεός? Όχι. Ο Ιησούς Χριστός? Όχι. Απολύτως σοφά έπραξε για να αποκαλύψει δύο βασικές αλήθειες στους μαθητάς του που τον ενδιαφέρουν. Η σικιά δεν τον ενδιαφέρει. Πρώτον, ότι ανταποκρίνεται προς ευλογία στους έχοντες καλό καρπό. Ανταποκρίνεται, όχι προς ευλογία στους μη έχοντες καλό καρπό. Ή κακό ή καθόλου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να είμαστε, εφόσον είμαστε δούλοι του Θεού, να είμαστε καλοί δούλοι, αγαθοί δούλοι. Με επιμέλεια να εργαζόμαστε είτε τη μνά μας, είτε το ταλαντό μας, αλλά και αν μας έβαλε ο Θεός μέσα στον αμπελώνα Του, το έργο μας. Με επιμέλεια, αλλά και αγαθοσύνη. Με επιμέλεια και ευγνωμοσύνη στο Θεό που μας έκλεξε, μας εξέλεξε και μας χάρισε, αλλά και με αγαθοσύνη, όχι με πονηριά, κοιτάζοντας τι ο Θεός θα κάνει στον άλλον, αλλά κοιτάζοντας τι εγώ θα κάνω μπροστά στο Θεό, ούτε τι ο Θεός θα κάνει σε μένα. Το ζητούμενο δεν είναι τι ο Θεός θα κάνει σε μένα. Ο Θεός θα κάνει, είναι αγαθός. Το ζητούμενο είναι τι εγώ κάνω μπροστά στο Θεό, χάριν του Χριστού, στα αδέλφια μου, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Και μη βλέποντας λοιπόν καρπό, απεκρίθηκε, της είπε, μη δεις πλέον στον αιώνα από σένα, όχι από όλες τις σικές, από σένα να μη φάγει καρπών. Το άκουσαν οι μαθητές του, δεν κατάλαβαν, όμως αργότερα κατάλαβαν. Και πια μπήκε με την εξουσία που είχε μέσα στο ιερό. Εκεί βρήκε πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό. Βρήκε αργυραμιβούς που αντάλλασαν τα νομίσματα ώστε να προσφέρουν τα νομίσματα αυτά οι πιστοί στο ναό. Βρήκε πολλούντες περιστεράς για θυσία μέσα στο ιερό και πολλά σκεύη διήρχοντο για να εμπορευτούν μέσα στο ιερό, μέσα στο ναό του Σολομώντα. Και κατά το λόγο του Θεού, κατά τα σγραφάς πάντοτε, τα ανέτρεψε, έδιωξε τους πολλούντας, ανέτρεψε τις τράπεζες των αργυραμιβών και των πολλούντων τας περιστεράς, δεν άφηνε κανένα σκεύος να εισέλθει μέσα στο ιερό, με μεγάλη εξουσία, και δίδασκε ότι είναι γραμμένο ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Αλλά τώρα ο οίκος μου, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Σολομώντος, τώρα ο οίκος του Θεού είναι η Εκκλησία του Χριστού.
Η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί, είναι 20 προσευχής. Δεν είναι 20 εμπορίου. Εάν ερχόμαστε με τη σκέψη να εμπορευτούμε με τα αδέλφια μας, φέρνουμε τον εαυτό μας το να τον κάνει σπηλαιολιστών. Μέσα στην Εκκλησία οικονομικές συναλλαγές δεν υπάρχουν. Δεν λέω ότι απαγορεύεται στη δουλειά του αδελφού να πάω να γίνω πελάτης, αλλά όχι επειδή είναι αδελφός, αλλά επειδή είναι εμπορευόμενος, εργαζόμενος, τον οποίον επιλέγω γιατί τον εμπιστεύομαι, επειδή είναι χριστιανός. Η Εκκλησία δεν είναι προς εκμετάλλευση, αλλά είναι προς προσφορά. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε να πάρουμε, ερχόμαστε να δώσουμε. Πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί, σε αυτό. Τι εργάζεται η καρδιά μας. Στην Εκκλησία μπαίνουμε για να δώσουμε, άσχετα εάν σε ανάγκες η Εκκλησία καλύπτει, γιατί είναι το θέλημα και η εντολή του Θεού. Αλλά δεν ερχόμαστε για να πάρουμε, ερχόμαστε για να δώσουμε. Γιατί θέλουμε μπροστά στο Θεό να στεκόμαστε χωρίς να μας κατακρίνει η καρδιά μας, αλλά και χωρίς να μας ελέγχει η συνείδησή μας, για να έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού, ώστε ό,τι ζητάμε να μας ακούει και να το λαμβάνουμε. Επέστρεψε πάλι και την τρίτη μέρα ξαναεισήλθε. Και το πρωί διαβαίνοντες είδον τη σικιά ξηραμένη μέχρι τη ρίζα. Και θυμήθηκε ο Πέτρος τι είπε ο Χριστός στη σικιά που βρήκε χωρίς καρπό, τι αποκρίθηκε ο Θεός στη σικιά που βρήκε πολύ καρπό, γιατί πλησίασε να φάει, πεινασμένος, ψάχνει να βρει ανθρώπους ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, για να πάρει, για να πάρει για τη δόξα του Πατρός, να πάρει δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε όχι τι περιμένουμε εμείς από τον Χριστό, αλλά τι περιμένει ο Χριστός από μας. Όχι τι θα κάνει ο Χριστός για μας, αλλά τι θα κάνουμε εμείς για τον Χριστό. Με άλλο πνεύμα, τελείως άλλο πνεύμα. Τι θα κάνεις, Κύριε, για μένα, ή τι με θέλεις, Κύριε, να κάνω εγώ για σένα. Και όταν ο Πέτρος την είδε ξεραμένη τη σικιά, του λέει: Κύριε, για κοίταξε, η σικιά την οποία καταράστηκες ξεράθηκε μέσα σε μια νύχτα. Την καταράστηκες, φύγαμε, κοιμηθήκαμε, ξανάρθαμε, σε μια νύχτα ξεράθηκε εντελώς. Και το δεύτερο πράγμα που θέλει, που ήθελε ο Χριστός, δεν είναι παράλογο το έργο του. Το δεύτερο πράγμα που θέλει ο Χριστός, και ίσως και άλλα, και να μην τα έχουμε καταλάβει, στο μέλλον θα τα καταλάβουμε, που θέλει να μάθουν οι μαθητές, είναι η πίστης. Όταν λες κάτι με πίστη, να ξέρεις ότι σε ακούει ο Θεός, εάν η καρδιά σου δεν σε κατακρίνει και εάν τα λες σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σ' ακούει ο Χριστός ό,τι λες. Και για τα λόγια σου θα έχεις την ανταμοιβή σου. Γιατί και τα λόγια μας είναι ο πρώτος καρπός μας. Η πρώτη ανταμοιβή σου θα είναι για τα λόγια. Για τα λόγια σου. Κάθε λόγος αργός θα έχει την ανταμοιβή του. Κακός λόγος. Ενώ αντιθέτως προσήχε και ήκουε και έγραφε βιβλίων ενθυμίσεως τους φοβουμένους των Θεών και τους ευλαβουμένους στο όνομα του Κυρίου, και για αυτούς είπε: αυτή είναι δική μου. Και ο Κύριος τους είπε: και εσείς να έχετε πίστη Θεού, ώστε να ξέρετε ότι ό,τι λέτε, εάν πιστεύετε ότι γίνεται, ότι θα γίνει, θα γίνει. Είναι
η πνευματική ζωή που θέλει να ακολουθούμε. Αλλά η πίστης δεν φτάνει. Για να ενεργείται η πίστης χρειάζεται αγάπη. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Γιατί μπορεί να έχεις πίστη και να έχεις προφητεία και να γνωρίζεις όλα τα μυστήρια. Αλλά αν δεν έχεις αγάπη, είσαι ουδέν, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να μάθετε. Δεν φτάνει μόνο να έχετε πίστη, δεν φτάνει μόνο να έχετε αγάπη, πρέπει να είσαστε και ελεύθεροι ενώπιον του Θεού. Και η ελευθερία προέρχεται από τη συγχωρητικότητά σας. Εάν έχει κάποιος άνθρωπος κάτι εναντίον σας ή έχετε εσείς εναντίον του, τίποτα δεν θα λειτουργήσει πνευματικό στη ζωή σας εάν δεν τον συγχωρήσετε με αγάπη για όλα όσα σας ενόχλησαν ή σας ενοχλούν, για να συγχωρεθούν και οι δικές σας αμαρτίες. Γιατί αν δεν συγχωρείτε, οι αμαρτίες σας μένουν. Και όχι μόνο αυτό. Αν δεν συγχωρείτε, θα περάσετε και από βασανιστές. Και οι βασανιστές δεν παίζονται. Για την προσωπική μου άποψη και γνώμη, και συγχωρέστε με, σπάνια το λέω αυτό, το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του χριστιανού είναι να μπορεί άμεσα να συγχωρεί όλους τους ανθρώπους που τον έβλεψαν. Γιατί αν αυτό δεν ισχύει, όλες οι αμαρτίες έρχονται, πέφτουν επάνω σου και το επόμενο βήμα είναι βασανιστές. Και με τους βασανιστές δεν μπορείς να παίζεις που βάζει ο Θεός. Μην αφήνεις κανένα βάρος στην καρδιά σου ή στην ψυχή σου για την οποιαδήποτε αδικία και να υπέστης. Άσε, πολλές φορές κάνεις λάθος, δεν σε αδίκησαν, αλλά εγώ λέω ότι σε αδίκησαν αυτή τη στιγμή. Ελευθέρωσε την καρδιά σου, γιατί επίκυνται οι βασανιστές της ζωής σου. Συγχώρεσε εκ καρδίας μάλιστα, για να μπορεί ο Θεός να συγχωρήσει και σένα όλες τις αμαρτίες, και τις παλιές και τις καινούργιες. Το πιστεύω, το εννοώ και το φοβάμαι. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, για την πορεία μου στη συνέχεια. Και όχι μόνο τη δική μου και της οικογένειάς μου και της εκκλησίας και οποιονδήποτε επηρεάζω. Τους ακούοντάς με. Γι' αυτό τι λέει, πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία. Πρόσεχε στον εαυτό σου πρώτα. Όχι στη διδασκαλία πρώτα. Τον εαυτό σου πρόσεξε πρώτα. Μην πεις εγώ ξέρω, εγώ μπορεί να ξέρεις, να στο έχει αποκαλύψει ο Θεός. Αλλά έχει σημασία αν αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός το διαχειρίζεσαι σωστά. Συγχώρεσε και όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Για να είναι πάντοτε συγχωρεμένες οι αμαρτίες μας. Βγαίνοντας έξω, έτρεξαν οι γραμματείς, οι πρεσβύτεροι και οι αρχιερείς να τον ελέγξουν για αυτά που κάνει, λέγοντάς του ποιος σου δώσε αυτή την εξουσία να κάνεις αυτά που κάνεις. Που μπαίνεις μέσα, βγάζεις τους αργυραμιβούς, βγάζεις τους γκρεμίζεις τις τράπεζες των πολλούντων. Ποιος σου δώσε την εξουσία να εκβάλλεις τους πολλούντας και τους αγοράζοντας στον ιερό. Εμείς δεν είμαστε εδώ οι έχοντες την εξουσία. Όχι. Δεν είναι ο έχων την εξουσία επειδή έτυχε ανθρώπινα να είναι. Εγώ είμαι οικογενειάρχης και έχω εξουσία στην οικογένειά μου. Όχι. Έχω εξουσία στη γυναίκα μου. Όχι, καμία εξουσία, εάν δεν είναι δοσμένη σε μένα από το Θεό. Μόνο η από του Θεού εξουσία έχει αποτελέσματα. Οι αρχιερείς είχαν, όχι, ενώπιον των ανθρώπων είχαν. Δεν είχαν εξουσία από τον ουρανό, ούτε από το Θεό. Τζάμπα εξουσία ήταν. Δεν την αναγνώριζε ο Θεός και δεν συμμαρτυρούσε ο Θεός.
Όμως βρήκαν κάποιον που ήρθε και τους πήρε την εξουσία. Και μάλιστα πώς αποδεικνυόταν ότι τους πήρε την εξουσία? Γιατί ενώ θέλανε να τον θανατώσουν, δεν τον άγγιζαν, γιατί όλοι εξεπλήττοντο οι ακούοντες από τη διδαχή. Δηλαδή, επειδή πρόσεχε τον εαυτό του αναμάρτητος ο Ιησούς και τη διδασκαλία, ό,τι έλεγε έσπαγε τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί ο Θεός διήνυγε τις καρδιές τους να προσέχουν στα λόγια του. Αυτή είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι η συνεργασία του Θεού. Όσο και καλός πατέρας να είμαι, εάν δεν έχω εξουσία από το Θεό, θα τα χάσω τα παιδιά μου. Όσο και άχρηστος από γνώσεις ψυχολογικές, επαγγελματικές, ό,τι γνώσεις θέλω, εάν δεν έχω εξουσία από το Θεό και ας έχω όλες τις γνώσεις, θα τα χάσω τα παιδιά μου. Αν δεν έχω, μην ανησυχείς, έχεις ότι σου είναι δεδομένο άνωθεν. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι σημαντικό να συμμαρτυρεί ο Θεός. Δεν πείθεται η γυναίκα σου, αδελφέ μου, αν δεν έχεις εξουσία από τον ουρανό. Δεν μπορείς να την πείσεις. Δεν πείθονται τα παιδιά σου. Δεν πείθονται οι άνθρωποι. Και δεν σώζονται. Γιατί αν προσέχεις τον εαυτό σου και στη διδασκαλία, τότε τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Εάν όμως δεν προσέχεις τον εαυτό σου στη σχέση σου με το Θεό, στη σχέση σου με τις αμαρτίες των άλλων, με τις αμαρτίες τις δικές σου, με την πίστη σου, με το Λόγο του Θεού, τότε δεν έχεις αποτελέσματα. Δεν μπορείς να έχεις αποτελέσματα. Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία? Τον παγιδεύουνε. Αλλά ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν παγιδεύεται. Ο άνθρωπος του Θεού δεν παγιδεύεται. Γιατί εκείνη την ώρα δεν θα σε σύσει λαλούντες, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σας. Εκείνη την ώρα θα σας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο τι πρέπει να πείτε. Τι πρέπει να πείτε στη γυναίκα σας, στα παιδιά σας. Άλλο να εξηγείς εσύ και άλλο να εξηγεί ο Χριστός. Εσύ θα κάνεις και λάθη. Και μεγάλα λάθη. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Γιατί λέμε τις γνώμες μας. Όταν όμως το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει και μιλάει, τότε δεν κάνουμε ποτέ λάθη, γιατί μιλάει ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, την οικογένεια, το έργο, το αποτέλεσμα στη ζωή μας, η καρποφορία μας δεν είναι από δύναμη ανθρώπινη, σοφία ανθρώπινη, αλλά είναι από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και ο Κύριος μας λοιπόν, δια Πνεύματος Αγίου, τους λέει: θα σας πω με ποια εξουσία το κάνω. Αν μου πείτε κι εσείς, το βάφτισμα του Ιωάννου ήταν από τον ουρανό ή από ανθρώπους? Αν μου πείτε, θα σας πω κι εγώ. Και αυτοί πονηροί όντες σκέφτηκαν. Αν πούμε ότι είναι από ανθρώπους, θα μας λιθοβολήσουν οι άνθρωποι. Γιατί όλοι πίστεψαν στον Ιωάννη, επειδή ήταν δια Πνεύματος Αγίου το κήρυγμά του. Αν πούμε ότι ήταν από τον ουρανό, τότε θα μας πει: γιατί εσείς δεν πιστεύετε ότι εγώ είμαι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου? Πού είπε ο Ιωάννης για μένα? Και θα απαντήσετε μόνοι σας με ποια εξουσία το κάνω. Η απάντηση με ποια εξουσία το κάνω θα έρθει από τη δική σας την απάντηση. Εάν πείτε ότι ήταν εξ ανθρώπων, πού να το πούνε, φοβόνταν τους ανθρώπους. Εάν πείτε την αλήθεια ότι ήταν εξ ουρανού, τότε γιατί δεν πιστεύετε ότι η εξουσία που έχω είναι από τον ουρανό, αφού αυτός ομολόγησε και προφήτευσε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου? Και έτσι αποκριθέντες είπαν: δεν εξεύρωμεν. Και ο Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς και τους είπε: αφού εσείς δεν λέτε, ούτε και εγώ θα σας πω.
Γιατί από τη δική σας την απάντηση θα πάρετε την απάντηση στο ερώτημά σας. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Θα μας κρίνει από τα λόγια μας. Γι' αυτό τα λόγια μας να είναι αγαθά, άγια, καθαρά, χωρίς πονηριές, χωρίς πολιτική. Ο χριστιανός δεν κάνει πολιτική. Πολίτευμα Άγιο έχει, γιατί είναι ιεράτευμα Άγιο. Μην νομίσει ποτέ κανείς μας ότι με πονηριά μπορεί να καταφέρεις τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Ότι μπορείς με ξυπνάδα, θέλεις, καλύτερα να το πω και έτσι, με ξυπνάδα θα κερδίσεις τα παιδιά σου να τα κάνεις όπως θέλεις εσύ. Δεν γίνεται. Μην νομίσεις ότι θα μπορέσεις να έχεις καλή μαρτυρία στο σχολείο, στη δουλειά, στην εκκλησία, στη γειτονιά με τη δική σου καλοσύνη και με τη δική σου γνώμη. Κάθε καρπός καλός προέρχεται από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίον δεν υπάρχει σκιά μεταφολής. Παν δώρων αγαθών και παν δώρημα από το Θεό είναι τέλειο και προέρχεται μόνο από το Θεό, προσέξτε, των Φώτων. Όχι τους σκότους, όχι στα σκοτεινά, στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά, φανερά όλα. Εάν έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα λύλους, όχι κρυφά. Το κρυφά διώχνει τη δύναμη του αίματος του Χριστού να σε καθαρίζει. Καθαρά πράγματα, αδερφοί, στη ζωή μας. Καθαρά. Και αν διαφωνεί κάποιος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας στον άλλον, αλλά οι απόψεις μας να είναι καθαρές ενώπιον του Θεού. Εάν έχουμε κοινωνία με τα λύλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τότε είμαστε σε αγιασμό χωρίς αμαρτία. Και τότε έχουμε την εύνοια του Θεού, έχουμε καρποφορία και ο Θεός ανταποκρίνεται με αγαθό, με ευλογία στην καλή καρποφορία που Αυτός μας δίνει. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Πραγματικά, αδελφοί, τα πάντα στη ζωή μας πρέπει, θέλουμε και έτσι γίνεται, να προέρχονται από το Θεό. Για να προέρχονται όμως από το Θεό, τίποτα το σκοτάδι, μάλλον κάθε ελάχιστο σκοτάδι, διώχνει την επέμβαση του Θεού. Ο Θεός είναι φως, αλλά οι άνθρωποι, λέει, προτίμησαν το σκότος γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Μη γέννητο, αδερφοί, να εργαζόμαστε με πονηριά στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, στη δουλειά, στην προσευχή μας, στη σχέση μας με το Θεό. Μη γέννητο, χαθήκαμε. Θα είμαστε χριστιανοί χωρίς την εύνοια του Θεού. Χριστιανοί χωρίς Χριστό. Θα έχουμε το Πνεύμα του Άγιου χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θα έχουμε έργο χωρίς καρποφορία. Ο Θεός να μας φυλάει. Με απλότητα, αλλά και τέλεια αγαθοσύνη. Θα απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Να ψάλουμε, αδερφοί, τον ύμνο 188.